Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο, παρέπεμψε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής για περαιτέρω ανακοινώσεις αναφορικά με την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αναφορικά με ποιος θα είναι επισπεύδων και απαντάω πολύ γρήγορα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα σας παρακαλέσω να περιμένετε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κάτω στην Κρήτη που γίνεται αύριο, όπου θα ανακοινώσουμε αρκετά πράγματα τόσο για το ΒΟΑΚ όσο και για το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Απαντώντας και σε επικαιρή ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Νίκου Ηγουμενίδη, ο Κώστας Καραμαλής σημείωσε τη διασύνδεση και την εξάρτηση των έργων στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου με την αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου. Δεν υπάρχει θέμα υποθήκης. Δεν είχε ουδέποτε κάτι τέτοιο συμφωνηθεί. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για να γίνει η επένδυση και να εκταμιευτούν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πρέπει το κράτος να καλύψει κάποια ορόσημα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Το πρώτο ορόσημο είναι να υπάρξει ένα επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους, στο οποίο να αναγνωρίζει ότι το υπάρχον αεροδρόμιο δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως πολιτικό ή συμβατικό αεροδρόμιο και θα ενσωματωθεί στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να υπάρξει σε 11 μήνες. Αν δεν το έχουμε αυτό το έγγραφο, κάτι πολύ απλό, δεν θα πάρουμε τη δόση. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την έκταση? Αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς, και εδώ είναι η πολιτική και η ιδεολογική διαφωνία μας, είναι ότι θα καλέσουμε τους ιδιώτες να μας κάνουν προτάσεις. Διότι πολύ φοβούμαστε ότι διαφορετικά θα τσακώνεται η κεντρική διοίκηση με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα περνάει ο χρόνος και θα παραμείνει το Καζαντζάκης, κινδυνεύει να παραμείνει μια έκταση ανεκμετάλλευτη για 10-15 χρόνια. Απαντώντας την επικαιρή ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κινάλ Βασίλη Κεγκέρογλου αναφορικά με τις απαλωτριώσεις για το νέο αεροδρόμιο, ο Υπουργός Υποδομών προανήγγειλε πληρωμές τις επόμενες ημέρες. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει προβεί στην αναγνώριση δαπάνης συνολικού ποσού 42 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής ενός ποσού που προσεγγίζει στα 16 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους, και εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής 18 εκατομμυρίων 700.000 ευρώ, ώστε να διαθετεί μέσω του Ταμείου Παρακαταθητικών και Δανείων στους δικαιούχους.